διάφοροι ιερείς κάνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, στηρίζονται σε τέτοια πράγματα. Λέω, τι μου λέτε εσείς σε μένα. Τι μου λέτε εσείς σε μένα. Εγώ ένα πράγμα που δεν βλέπω, πώς μου λέτε εσείς να το κάνω. Ναι, εκεί αυτό που βλέπω και με ευχαριστεί, χωρίς να ενοχλώ κανένα, μ' αρέσει. Και ίσως καμιά φορά εμείς φτάσαμε σε σημείο να τρεπόμαστε ακόμα να μιλάμε και για Θεό ακόμα, ας πούμε σε μια καφετέρια έξω. Άμα πεις για Θεό, δεν είσαι αυτό που λέμε εμείς, είσαι άλλο, πρέπει να είσαι εδώ κάπω διαφορετικά. Δεν ξέρω αν κατανοώ. Η αμφισβήτηση ακόμη και του ίδιου του Θεού από τους νέους. Αυτό οφείλεται, σε αυτό φταίει ο νέος εμείς, η οικογένεια, η Εκκλησία, τι φταίει. Ίσως φταίει όχι η Εκκλησία, οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας από ένα σημείο και μετά που δεν έχουν δώσει, τουλάχιστον να κάνουν, μπορούμε να πούμε εμείς σαν νέοι, οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας να κάνουν την τηλεθέασή τους. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Στο θέμα που τοποθέτησες, που ρώτησες, εγώ να πω το εξής. Θα σε μεταφέρω σε μια περίοδο πριν 1970 χρόνια. Στην εποχή του Χριστού. Είχε 12 και μόνο Αποστόλους. Μιλάμε σαν εκλεγμένους από τον ίδιο. Ανάμεσα σε αυτούς είχε και έναν που παρόλο ότι ήταν ο προδότης τον κάλεσε και αυτό μετά. Σαν εκπρόσωπο τον κάλεσε, σαν μαθητή του. Δεν του αρνήθηκε τίποτα από εκείνα που παραχώρησε σε άλλους Αποστόλους. Ερχόμαστε τώρα στα σημερινά δεδομένα. Γιατί τοποθέτησε στο θέμα κατηγορώντας κατά έναν τρόπο. Σε εισαγωγικά του λέω, κάνοντας ένσταση για αυτήν την περίπτωση. Αν δεν πάρουμε τη λέξη κατηγορώντας ορισμένους ως εκπροσώπους της Εκκλησίας. Εγώ προσωπικά, θέλω να το προσέξουμε αυτό, εγώ προσωπικά, από ηλικίας 6 χρονών μέχρι και τώρα, την παρούσα στιγμή, δεν έχω πάυσει να βρίσκομαι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, όποια και αν είναι και όποια και αν είναι εκπρόσωπή της. Δεν με εμποδίζουν. Προσέξεις λίγο το θέμα. Στη ροή των αιώνων, όπως κυλούν, ένα μένει απρόσβλητο και απείραχτο, η Εκκλησία. Οι προσωπικές δικές μου πράξεις βλάπτουν προσωπικά εμένα οι κακές, σίγουρα και τον απρόσβλητο που βλέπει τις πράξεις μου. Και τον απρόσωπο, ο οποίος σκανδαλίζεται. Σαφώς. Υπάρχουν οι απρόσωποι, λοιπόν, που μακάρι να μην υπήρχαν σκάνδαλα, να μην σκανδαλίζονταν. Και αυτοί κυρίως είναι οι νέοι που είναι εσύ, που ζητούν πρότυπα και τα οποία δεν βρίσκουν. Ακριβώς. Όμως, δεν πάβει η Εκκλησία να προβάλλει πρότυπα. Υπάρχουν πρώτα ο Κύριος και οι Άγιοι και μετά τα ζωντανά πρότυπα των εκπροσώπων του. Υπάρχουν. Και πάλι θα αναφερθώ σε δεδομένα ανθρώπινα. Ήμουν νέος. Και ευδόκησε ο Θεός, σαν νέος τότε φοιτητής, να σχετιστώ με πρόσωπα και θεολόγων και ιερωμένων, άψογα. Άψογα. Και προσανατολίστηκα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί ό,τι βλέπουμε στην Εκκλησία προσπαθώ να φέρω στη θέση
εκείνο που βλέπω, το πώς θα βλέπω ο Κύριος. Δηλαδή, απλά, είναι η εκκλησία ένα χωραφάκι που έχουν καλλιεργημένο και έχουν σπείρει οι γεωργοί μας, καλώς πω. Αλλά έχουν πάει και κάποιοι άλλοι έχουν σπείρει και διζάνει. Ο Κύριος είπε πρέπει να είναι και τα ζυζάνια και ο καλός σπόρος. Γιατί έτσι θα μπορεί να αγωνίζεται ο άνθρωπος. Αν δεν υπήρχαν το οποιοδήποτε κάπω στον κόσμο. Κατά ανάγκη θα υπήρχε το καλό. Κατά ανάγκη το καλό. Δεν υπάρχει το κακό, κατά ανάγκη το καλό. Σε ρωτάω. Θα γινόταν αγώνας για να γίνει το καλό. Αφού θα ήταν κατά ανάγκη το καλό, δεν υπήρχε κακό. Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι. Πρέπει να υπάρχει το κακό, λέει ο Κύριος, για να αγωνίζεται και να έχει αξία το καλό. Να αγωνίζεται ο άνθρωπος και να έχει αξία το καλό. Έρχομαι τώρα στο νέο. Να μην το θέλει μου σκεμμένα το Μαξιμάδη. Να πει, να το εξηγήσω, να το εξηγήσω. Είπες προηγουμένως, υπάρχουν πρόσωποι που δεν είναι εντάξει. Εγώ δεν το λέγω, γιατί δεν μου το συνιστά η συνείδησή μου να το μεταφέρω και έξω και το πράγμα. Θέλω να έχω τη συνείδησή μου ήρεμη, γιατί μου εγκυμονεί αυτό εμένα ταραχές. Και θέλω να είμαι ήσυχος με τον εαυτό μου και με τον Θεό. Πλην όμως, επειδή μου το θέτεις εσύ, εγώ σου λέω. Λες, βλέπουμε και στην τηλεόραση. Εχθές έδειξε τηλεόραση κάτι πράγματα με ιερείς και τα λοιπά. Και ο κόσμος αστίζει. Αυτά υπήρχαν. Θα καταλήξω. Η εκκλησία μας από τότε που έγινε μέχρι και σήμερα δεν έπαυσε να έχει στους κόλπους της όλα τα είδη των χαρακτήρων. Όλα. Και μέσα στους ιερείς. Και μέσα στους χριστιανούς. Μάλιστα. Όλοι μας καλούμεθα μέσα από εκεί να βγάλουμε ό,τι καλύτερο είναι, γιατί τότε έχει αξία. Αν λοιπόν ο νέος ζητάει να σταυρώσει τα χέρια, να κάτσει, να μην αγωνιστεί καθόλου, να φτιάξει τον εαυτό του, καμία κοινωνία δεν φτάνει. Ούτε οικογένεια, ούτε κοινωνία, ούτε εκκλησία. Δεν θα βρει εκκλησία να έχει ανθρώπους να βάλει, αν σκέφτεται έτσι ο νέος. Μπορεί να συνεχίσει. Για το εντός εισαγωγικών αναγκαίο κακό, από ό,τι κατάλαβα, που πρέπει να υπάρχει και αυτό μέσα για να βγει το καλό. Κάποιος μπορεί να το κλάβει από την ανάλογη και να πει, διαβάζοντας ένα βίο ενός Αγίου, βλέπω ότι αυτός ο Άγιος, π.χ. πριν να γίνει Άγιος, είχε κάνει μια ζωή πολύ ακατάστατη. Εσχρή. Και έγινε Άγιος. Φόρμος. Μιχός. Αυτόματα, εγώ σημαίνω, μπορώ να πω το εξής, όταν δεν έχω τις βάσεις. Λοιπόν, και εγώ θα κάνω έτσι. Και που ξέρεις αύριο μεθαύριο, θα πάω, θα εξομολογηθώ, θα με συγχωρήσω ο παπάς και τελείωσε. Δηλαδή, είτε θα δολοφονήσω, είτε θα κλέψω καμιά τράπεζα, είτε θα κοροϊδέψω ανθρώπους. Εδώ ολόκληρο Άγιος πριν γίνει Άγιος έκανε. Και τι έγινε, όταν δεν έχω τις βάσεις αυτές. Εκεί τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό. Ναι. Υπάρχει πολύ γυρίζει αυτό γύρω-γύρω και αυτό μέσα. Βέβαια, θα απαντήσουμε έτσι. Εκ του πονηρού αυτό. Σαφώς. Σίγουρα εκ του πονηρού. Είναι διορθωτικό ή απαλλακτικό. Είναι διορθωτικό ή απαλλακτικό στην οποιαδήποτε κατηγορία μπορεί να μου προσαφθεί επειδή εγώ θέλω να ζω ζωή καταστάτη. Και λέω, α, κοίταξε. Να, βλέπω πώς συμπεριφέρονται αυτοί που έπρεπε να είναι εντάξει. Και δεν συμπεριφέρονται εντάξει. Και τι έγινε, λέω. Ναι, και εγώ μαζί με αυτούς. Και κάποια στιγμή τη ζωή γύρισε το κουμπάκι με τα λιώνα εξομολογιάμε εσύ. Εξομολογιέμαι. Και εγώ είμαι σίγουρο ότι θα με συγχωρέσει, λέω εδώ, αφού η εξομολόγηση, από την εξομολόγηση έρχεται συγχώρεση. Λέω, και τι έγινε. Αυτό. Κάνε το σταυρό μου και τελείωσε. Εγώ λογικά μιλάμε τώρα. Πόσο δεμένο έχει το χρόνο, το αύριο, αν μπορεί να το δέσει. Ή αν μπορεί το μεθαύριο ή τα γερατιά. Βλέπουμε και ακούμε καθημερινά. Καθημερινά. Και αυτό είναι δυστύχημα βέβαια. Φεύγουν νέοι. Άλλος νέος
Άλλοι είναι από ναρκωτικά, βλέπουμε. Βλέπουμε και βλέπουμε. Άλλος από ατυχήματα και άλλος θερίζει το καρκίνος. Και όλος η καρδιά, νέος. Και δύσκολα ακούμε γέροντες. Δύσκολα ακούμε γέροντες. Αν λοιπόν ο νέος που ισχυρίζεται αυτό μπορεί να βγάλει αυτό το βάρος από πάνω, τον έφερα. Mm-hmm. Δηλαδή να πει ότι ο χρόνος θα κυλήσει με το μέρος μου και θα έρθει η ώρα που εγώ θα αλλάξω ζωή. Όμως, λογικά θα έρθει και η παροιμία να του πει όπως τρώσεις θα κοιμηθείς. Όπως τρώσεις, θα είναι σπάνια περίπτωση ώρα καλή ο ληστής στο Σταυρό που ζήτησε συγγνώμη και τον πήρε ο κύριος στον παράδεισο. Αυτά είναι μία στα 3 εκατομμύρια των ανθρώπων για να καταλήξουμε εκεί. Το σύνδεσμο είναι ό,τι μαγειρεύω τρώω και όπως θέλω κοιμάμαι. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Κάτι θα συνεχίσει. Αν θα με ρωτήσεις είσαι ευχαριστημένος για την προσωπική ζωή σου. Θα σου απαντήσω όχι. Όμως για ένα πράγμα και μόνο, λέω 1000 ευχαριστώ στον Θεό και τον δοξολογώ και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Το ότι σε κάποια ηλικία 5-6 χρονών με έντυνε η μάνα μου πρωί-πρωί την Κυριακή και μου έλεγε πήγαινε Κωστάκη στην εκκλησία. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχω λείψει. Σπάνια θα θυμηθώ αν έχω λείψει. Δεν με ενδιαφέρει αν βλέπω, αν γίνονται ή δεν γίνονται στην εκκλησία καθόλου. Κοιτάζω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και του λέω έλα σου ζητάω να με φωτίσεις γιατί έχω πολλά αγκάθια μέσα μου. Αυτά με τρυπάνε και δεν με τρυπάνε ούτε ο Θανάσης, ούτε ο Βασίλης, ούτε ο Νίκος. Τα δικά μου αγκάθια, αυτά με τρυπάνε. Και το λέω αυτό και για οποιοδήποτε. Αυτό που εμποδίζει να ακολουθήσει το δρόμο του Χριστού το λέω, είναι τα αγκάθια που κουβαλάει απάνω του. Ερώτηση κάτι άλλο. Η γνωστή φράση που συμβαίνει σε όλους και αυτό καθοδηγείται ειδικότατα από τους πολιτικούς ή και από την πολιτική μέτρα. Ο οποίος πάει με το σταυρό στο χέρι δεν βγάζει άκρη. Τι έχουμε να πούμε. Σε ποια ακριβώς θέματα δεν βγάζει άκρη. Να τα ξεχωρίσεις, να πεις σε αυτό. Στο θέμα της επαγγελματικής του αποκατάστασης. Καριέρας. Καριέρας. Πού το αναφέρεις, στην δόξα ή στα χρήματα, όταν λες καριέρα. Πρώτα τα χρήματα έχουν πρώτα, όταν έχουν τα χρήματα και μετά και η δόξα, χρειάζεται και η δόξα. Γιατί αυτά πάνε μαζί κάπου από ένα σημείο και μετά. Άμα με ρωτάς, για απόκτηση πολλών χρημάτων, θα σου απαντήσω αυτό που είπες και είναι η αλήθεια, ότι ο Σταυρός χρήματα δεν φέρνει. Και όταν λέμε Σταυρό, εννοούμε καθαρά χριστιανική σταυρωμένη ζωή. Ξεκάθαρα πράγματα, ο Χριστός υπόσχεται Σταυρό και παράδεισο τη βασιλεία του. Όχι χρήματα. Αυτή είναι μια διάφανη αλήθεια. Επομένως, τα πολλά τα χρήματα μποδίζουν για τον παράδεισο. Γιατί ο Κύριος είπε στην περασμένη Κυριακή και θα το πει και τώρα, και εκεί που έρχεται, δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται στη βασιλεία του ουρανού. Ως προς τα άλλα, ως προς τη δόξα.